Το θέατρο έχει καταστραφεί τρεις φορές από τη φωτιά, τον πόλεμο και τον σεισμό. Αλλά κάθε φορά που ανοικοδομούνταν, γίνονταν όλο και μεγαλύτερο και πιο στέρεο από πριν, αναδεικνύοντας την σπουδαιότητα καμπούκι ανάμεσα στους αιώνες. Το έμβλημά του είναι ο Φίνικας, σύμβολο της αναγέννησης και του φωτός. お客様ってやっぱ入るとすっちゃうんだよね。だからちゃんと声出さないと届かないし、あの数視線が落ちる癖があるだろ。あごをこう引くと視線が落ちるじゃない。あそこ見ろって言うんだよ。あの2階の欄干。うん。と目が効くとか、ほらライト浴びるからこうライトがこう目が光るんだよね。うん。下がってると光らないんだよね。目が光らないんだよね。 国宝であるって父が当然いるわけだけども、それはあまり、できたら意識しないでいたいなとも思いますよね。それを忘れなきゃいけないし、ある意味自分の中でそのことを消化しないと、重圧っていうのは当然プレッシャーっていうのがあるんだから、自分のものって逆に言うと、早く自分のものが作りたいなと思うところもある。そうやって父親を超えていくっていう部分なのかもしれない。 Κοινή, ο γιος του ξεκινά τη μεταμόρφωσή του στα καμαρίνια. Το πρόσωπο του νεαρού εφήβου εξαφανίζεται κάτω από τη λευκή πούδρα. Ο νεαρός ηθοποιός μεταμορφώνεται για το ρόλο του. Μία οναγκάτα θα αποκαλυφθεί πάνω από τη λευκή ουδετερότητα της επιδερμίδας του. Μόλις λίγα λεπτά πριν από την πρώτη του παράσταση, ο νεαρός ηθοποιός μας νιώθει μεγάλη ένταση, καθώς ο πατέρας του και ο παππούς του βρίσκονται εκεί για να παρακολουθήσουν την ερμηνεία του. Μέσα στο μεγάλο θέατρο, ο Καζουτάρο γνωρίζει πως δεν παίζουν ρόλο οι δεσμοί αίματος. Απόψε οι δεξιοτέχνες ήρθαν να παρακολουθήσουν το μαθητευόμενο. Αν αποφασίσει να ακολουθήσει το δρόμο του καμπούκι, ο Καζουτάρο γνωρίζει πως πρέπει να δικαιώσει τη φήμη της επιφανούς οικογένειάς του, που ανέδειξε το τεράστιο ταλέντο του διάσημου παππού του. Κι
Διακριτικά, ο Σακάκα το Χούρο και η σύζυγός του περιμένουν ώσπου να μπουν όλοι οι θεατές στο Καμπουκίζα προτού κάνουν την εμφάνιση τους στο θέατρο. Κάθονται σε ένα ειδικό θεωρείο μακριά από το υπόλοιπο Καμπουκίζα προτού να μπουν στο θέατρο. Τελευταίες πινελιές στα κοστούμια. Ο νεαρός έχει μεταμορφωθεί σε παλακίδα. Όταν ανέβει στη σκηνή, θα βρεθεί στην εξοχή, περιτριγυρισμένη από νεράιδες κάτω από το ανοιξιάτικο φεγγάρι. Καθώς βγαίνει από το καμαρίνι του, τον ακολουθούν οι Ντέσι, οι βοηθοί με τα μαύρα που κουβαλούν τα αξεσουάρ του. Ένας τελικός έλεγχος και ο Καζουτάρο είναι έτοιμος να βγει στη σκηνή. Παρασκήνια του θεάτρου, ο πατέρας του του δίνει τις τελευταίες συμβουλές. Να υψώνεις τη φωνή σου, να σηκώνεις το κεφάλι σου, να κοιτάς ψηλά. Κάνε το πρόσωπό σου να λάμπει από το φως. Ο ηθοποιός κατευθύνεται στο μικρό διάδρομο, την Τόγια, που οδηγεί στο πίσω μέρος της θεατρικής σκηνής. Η κουρτίνα έχει το χρώμα του μυθικού φίνικα που οδηγεί στο δρόμο των λουλούδιων. と思うし、何よりも好きだっていうのが歌舞伎にとって大きな財産だと思いますよ。歌舞伎全体にとってね、ああいう若い役者がどんどん歌舞伎のことを好きになってやってくれる。それは嬉しいことだな。歌舞伎役者になりなさいなんて一度も言わないけれども、自然と自分で頑張ってますから。 歌舞伎の役者っていうのは長い人生ですからね、それを一歩一歩進んでいく姿を、これから大変だと思うけど非常にこう素直な芝居するんで、何か先輩の言うことよく聞いてるんだな、そんな感じがするね。私よりもね、本人の心次第だから、特別に 自分のママだからどうしようと思っては一番いけないことですよね。こういう役者になってくれとかそういうことを思うもんじゃないと思うんですよ。Ο Καζουτάρο, ο νεότερος ηθοποιός του Νακαμούρα, καλείται να ακολουθήσει το δρόμο που χάραξαν ο πατέρας του και ο παππούς του, προκειμένου να διαφυλάξει την παράδοση αυτής της αρχαίας τέχνης.